Κυρίες και κύριοι, είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω τη σημερινή σημαντική εκδήλωση που πραγματοποιείται σε συνέχεια μια σειρά συναντήσεων στρογγύλης τραπέζης αλλά και επιστημονικών συνεδρίων με αντικείμενο τη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς, μια εκδήλωση που συνδιοργανώνεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τον Οργανισμό Πολιτισμού και Επιστημών Δίκτυο Περβία, που έχει ως στόχο την ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο ελληνικός πολιτισμός στο πλαίσιο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και των ραγδαίων κοσμογονικών αλλαγών που αυτή επέφερε. Φίλες και φίλοι, ο πολιτισμός συνιστά την αξία που συμπυκνώνει όλα τα ανθρώπινα επιτεύγματα και διασώζει το νόημα της ύπαρξης του ανθρώπου. Αποτελεί το έργο υλικό και άειλο, στο οποίο ο άνθρωπος πραγματώθηκε διαμέσου των αιώνων. Υπό αυτή την έννοια, ο πολιτισμός φέρεται από τον καθένα μας και παραδίδεται ακούσια ή εκούσια εις το διενεκές σε μια αέναη αλληλουχία ιστορικών δρόντων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η προστασία, ανάδειξη, διάδοση και παράδοση εν τέλει μέσα στον χρόνο του ελληνικού πολιτισμού μέσω των προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών συνιστά μια επιβαλλόμενη συνέργεια που ορθώς με επίταση αναλαμβάνεται και προωθείται τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Κύπρο σε μια συντονισμένη προσπάθεια και των δύο. Πρόκειται εξάλλου για μια πολιτική που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχοντας πρακτικές μεθοδολογία αλλά και πόρους στα κράτη-μέλη της με στόχο την καλύτερη διαχείριση του πολιτιστικού τους αποθέματος στις νέες συνθήκες αλλά και πολλοί διεθνείς οργανισμοί επισημένοντας το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση των λαών για προστασία και διάσωση μέσω κυρίως της ψηφιακής τεκμηρίωσης του πολιτισμού τους προς όφελος συνολικά της ανθρωπότητας. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με την UNESCO, ο πολιτισμός αποτελεί βασική συνιστόσα της αεφόρου ανάπτυξης. Αντιπροσωπεύει την ταυτότητα, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα για το άτομο και την κοινωνία. Ένα σημαντικό παράγοντα για την κοινωνική ένταξη και την εξάλληψη της φτώχειας. Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε το ρόλο που διαδραματίζει στην άσκηση διπλωματικής πολιτικής. Είναι ως εκ τούτου ιδιαίτερα σημαντική κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής στον πολιτισμό. Τα κομβικά ζητήματα της ανάπτυξης, του πολιτιστικού τουρισμού και της κλιματικής αλλαγής που απειλεί την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, που θα εξετάσει εντελεχώς στη συνέχεια το παρόν φόρουμ, απασχολούν κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, αλλά και την επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών. Προσδοκούμε στα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που θα εξαρτούν και δηλώνουμε έτοιμοι ως συντεταγμένη πολιτεία να συνδράμουμε κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση της διάσωσης, ανάδειξης και αξιοποίησης του ελληνικού πολιτισμού που έθεσε το δικό του θεμέλιο όχι μόνο στον ευρωπαϊκό αλλά και στον παγκόσμιο πολιτισμό. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της διαδικτυακής διακρατικής αυτής συνάντησης Ελλάδας-Κύπρου, των οποίων οι συνέργειες έχουν συμβάλει μέχρι σήμερα πολλαπλώς προς την επίτευξη κοινών στόχων και οραμάτων. Σας ευχαριστώ.